Για ανασχηματισμό διευθέτησης ισορροπιών, μίλησε ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τον βουλευτή Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, οι πολιτικοί κραδασμοί, οι αντιθέσεις και οι εσωκομματικές συγκρούσεις είναι εκείνοι που οδήγησαν τον Πρωθυπουργό να κάνει τις συγκεκριμένες αλλαγές στα Υπουργεία Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρόκειται περί διευθετήσεων ισορροπιών και τρίξιμο των δοντιών από πλευράς του κ. Μητσοτάκη. Σε αυτά τα τρία Υπουργεία, δηλαδή Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εργασίας, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για την κυβέρνηση. Οι εσωτερικοί πολιτικοί κραδασμοί, οι αντιθέσεις, οι συγκρούσεις, οι εσωκομματικές είναι εκείνες που οδήγησαν τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει αυτή την ας το πούμε, διευθέτηση ισορροπιών και να τρίξει δόντια. Έτριξε δόντια, παραδείγματος χάρη στον κύριο Βορύδη, που του πήρε ένα κομμάτι. Του πήρε ένα κομμάτι από τις αρμοδιότητές του. Εκείνο όμως που είναι εξαιρετικά, ας το πούμε, προβληματικό είναι το εξής. Βγάζει το Χρυσοχοΐδη που για πέμπτη φορά τοποθετείται στο Προστασία του Πολίτη, ως αποτυχόντα την προηγούμενη φορά, τον ξαναφέρει ως επιτυχημένο. Βγάζει τον Άδωνη Γεωργιάδη από Υπουργό Υγείας, βάζει, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Κικίλια, τον ξαναφέρει στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όταν τον έβγαζε, κύριε Μητσοτάκη, ήταν αποτυχημένο ή πετυχημένο? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ποιοι είναι οι πετυχημένοι υπουργοί του. Για να ξέρουμε τι να τους κάνουμε, να τους λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, η κριτική που να τους κάνουμε να είναι και πιο περιποιημένη. Νομίζω, και συγγνώμη που χαμογελώ λίγο, αλλά τούτο το πράγμα το οποίο συμβαίνει καταδεικνύει με απόλυτο τρόπο ότι χρειάζεται αντιπολίτευση και ισχυρή αντιπολίτευση. Εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια σαν κόμμα να αναταχθούμε, να ανασυγκροτηθούμε. Μακάρι να το πετύχουμε, γι' αυτό χρειάζεται και ο κόσμος να κινητοποιηθεί και να μην αδρανεί. Μπορεί να περάσει μια κρίση σημαντική ο χώρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά θα επανακάμψει και θα το δείτε.